μίλησαν για όλα. Η Νίκη ξαναχτίζει το σπίτι της, αυτό που χάθηκε στις φωνικές πυρκαγιές στο μάτι. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα όσα έχει εξομολογηθεί στο Γιάννη μας. Τι είναι τελικά ένα σπίτι? Είναι τα αντικείμενα, οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι του, αυτό που υπήρξε κάποτε και δεν αντικαθίσταται. Η Νίκη Βύση, 2 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, ξαναχτίζει από την αρχή ό,τι καταστράφηκε και μας μιλάει για αυτά που έζησε, για όσα έγραψαν μέσα της, για αυτά που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Τι σου λείπει πιο πολύ από το σπίτι, το παλιό, αυτό που κάηκε? Κοίταξε να σου πω κάτι, τι μου λείπει. Αν σου πω ότι τον πρώτο καιρό δεν είχα καμία μνήμη, έπαθα μία άρνηση, μία... Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αντίδραση του οργανισμού. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί να ήταν, ξέρεις, άμυνα. Τώρα σιγά σιγά ξεσκέφτομαι και λέω, ρε παιδί μου, είχα πάρει από το... από τη Μήλο 2 ξύλινα με βαρκάκια και είχα βάλει τα ονόματα των παιδιών μου πάνω, το Σοφία και το Βέρα, και ήθελα αυτά να τους τα δώσω όταν θα κάνουν τα δικά τους σπίτια. Ή ξέρω, εγώ συζητάω με φίλες μου τότε σε εκείνο το παιδικό πάρτι, λέω, ναι, είχα φωτογραφίες, αλλά δεν τις έχω πια. Ή τα βίντεο από τη ζωή με τον άντρα μου, του γάμου μου, τα στέφανά μου. Πώς να σου πω, πράγματα τα οποία μπορεί όταν τα είχα να μην τους έδινα σημασία. Και τώρα, ας πούμε, τι δεν θα έδινα για να τα πάρω πίσω. Μου έλεγες ναι. Το 2018 που έγινε η μεγάλη πυρκαγιά, ότι ήταν σαν να έχανες ένα δικό σου άνθρωπο. Ναι. Τώρα που ξαναχτίζεται σιγά σιγά αυτό το σπίτι, πώς το νιώθεις? Ότι ξαναγεννιέται ένας άνθρωπος. Αυτό, δηλαδή, το νιώθω σαν κάτι ζωντανό. Κατάλαβες, δεν είναι ότι το βλέπω σαν πέτρες ή σαν χρώμα ή... Νιώθω, ρε παιδί μου, ότι δημιουργούμε κάτι από την αρχή. Έχει φορές που νιώθω ότι κάνω μία απιστία εντός εισαγωγικών. Κατάλαβες, προδίδω κάτι προηγούμενο. Όλοι μου λένε, εντάξει, θα το ξεπεράσεις, είναι θέμα χρόνου. Πιστεύω να συμβεί. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος γενικά. Δεν θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά των πραγμάτων και η οικογένειά μου, γιατί είμαστε και δεμένοι και τα παιδιά το φροντίζουν αυτό. Ξεπερνιέται, πιστεύεις αυτό, δηλαδή? Που συνέβη. Νομίζω δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, διότι δεν είναι απλά ότι χάθηκαν σπίτια. Είναι ότι χάθηκαν γνωστοί, φίλοι. Σε 2-3 ώρες που έγινε το κακό. Που δεν τους ξαναδούμε ποτέ, που δεν υπάρχει δικαιολογία, ούτε αιτιολογία. Ρίχνω πολλές ευθύνες στο κράτος, στην τότε κυβέρνηση, που άφησε τις περιοχές μας αυτές και κάηκαν τους δικούς μας ανθρώπους και μετά από 2 χρόνια και δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Όταν κοιμάσαι το βράδυ, βλέπεις ακόμα εφιάλτες εκείνο το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018. Έχει φορές, ναι, που ξυπνάω, ξέρεις, τρομαγμένη ή μπορεί να ακούσουμε κάποια σιρήνα πυροσβεστική, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έχει πολύ αέρα και συχνά έχουμε στην Ελλάδα πυρκαγιές και στην περιοχή και ακούμε τις σιρήνες της πυροσβεστικής, αμέσως αρχίζει μια ενεργοποίηση. Και από τους γείτονες και από φίλους αρχίζουν, πέφτουν τηλέφωνα, τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί ακούγεται η πυροσβεστική. Εντάξει, υπάρχει φόβος ακόμα. Υπάρχει μέσα μας και φόβος και στεναχώρια και θυμός. Είναι πολλά τα συναισθήματα. Ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Είναι μια βαριά στεναχώρια, ένα βάρος στο στομάχι, εδώ στο στήθος. Είναι πώς είναι όταν πενθείς. Και αργείς μέχρι να... Πιστεύω, δηλαδή, με τον χρόνο θα ξεπεραστεί αυτό, δηλαδή καταλαγιάσει. Είναι τέτοιο συνέστημα, δηλαδή το είχα νιώσει όταν έχασα τον πατέρα μου αυτό.
Τόσο πολύ. Ναι. Παρόλο που το σπίτι θα έλεγε κάποιος τι είναι, είναι ντουβάρια, είναι πετά. Ναι, αλλά ξέρεις τι, επειδή δεν θα σου κρύψω, πήγα σε μια ψυχολόγο και αρκετές φορές. Ούτε έχω ταμπού να μην το πω. Όταν της το είπα αυτό, μου είπε ότι το σπίτι είναι η ασφάλεια και ο πατέρας παρέχει ασφάλεια. Άρα δεν είναι μόνο ντουβάρι, γιατί της λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, το σπίτι έχασα. Τους μαθητές, τους τρώει το στρες, μας κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες. Μπορούσες να αντεπεξέλθεις σε σχέση με τη δουλειά, με τις συναυλίες που είχατε με την Άννα, στην με όλα αυτά. Είχα πολύ δυσκολία. Εντάξει, η Άννα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί το ζήσε και εκείνη. Εκείνο το βράδυ μαζί με άφησε να συναντήσω τον άντρα μου και ήρθαμε εδώ. Την άλλη μέρα ήταν μαζί μου. Έζησε όλα αυτές τις ημέρες, αρκετά έρχονταν κάθε μέρα μαζί εδώ. Εντάξει, θα ήταν δηλαδή και οι συνεργάτες μας υπόλοιποι το καταλάβαιναν. Απουσίασα αρκετό καιρό, όχι. Ήμουνα εκεί, αλλά μέσα μου δεν ήμουνα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Δεν ξέρω, δεν το περίμενα συγκινητό τόσο πολύ. Καλούλα μου. Συγχωρέστε με, θα ήθελα να κάνουμε πριν πούμε οτιδήποτε, πριν τραγουδήσουμε, πριν αισθανθούμε άλλα πράγματα, να κάνουμε ένας λεπτός η γη για όλα αυτά τα πλάσματα που σήμερα δεν είναι μαζί μου. Με τις προσωπικές σου γνωριμίες, με το ότι είσαι, δουλεύεις, εργάζεσαι, είσαι η αδερφή της Άννας Βύση, που ήξερε τον Ηλία Ψινάκη προφανώς, δεν μπορούσε να βοηθήσει όλο αυτό το πράγμα, το background, στην ανοικοδόμηση, ίσως στο να σπρωχθεί μεγαλύτερη βοήθεια. Κοίταξε να δεις, θα ήταν και ανήθικο από μέρους μας να επιχειρήσουμε τη δική μας και μόνο πλευρά. Ο άντρας μου είναι στα κοινά γενικώς και τώρα ειδικά μετά την εκλογή του νέου δημάρχου και στον τόπο εδώ στο Μάτι, για όλους τρέξανε. Και μετά έγινε και μια επιτροπή εδώ που έτρεχε για όλο τον κόσμο της περιοχής. Για το θέμα του Ψινάκη, τον οποίο τον ήξερα κι εγώ, ναι, και ίδια πήγα σχέση. Και τον βρήκα. Και η ίδια πήγα, τον βρήκα μετά τις 3-4 μέρες μετά την καταστροφή. Ο άνθρωπος δεν έκανε για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δηλαδή εγώ που είμαι στα καλλιτεχνικά, θα πω ξαφνικά, ναι, μπορώ να αναλάβω Δήμο, μπορώ να απεξέλθω σε τέτοιες καταστάσεις. Και εντάξει, πες, δεν μπορούσε αυτός, δεν είχε συνεργάτες. Τέλος πάντων, στην ουσία για μας είναι ότι η αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε, η περιφέρεια δεν υπήρχε. Το κράτος δεν υπήρχε. Κλαις ακόμα για τα γεγονότα εκείνα ή το ξεπέρασες? Έχει φορές που με πιάνει, ξέρεις, λίγο έτσι που το σκέφτομαι, ναι. Αλλά όχι όπως τον πρώτο χρόνο. Είμαι καλύτερη. Οι πληγές σε ό,τι έχει να κάνει με το Μάτι είναι τόσο μεγάλες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήταν εκεί, για όλους ήταν μια φοβερή στιγμή. Εγώ δεν θα ξεχάσω.